Θέλω να σας καλωσορίσω φίλες και φίλοι στο κανάλι Rose TV, όπου καθημερινά σας μεταφέρω τα πιο καυτά θέματα σε spoiler και τις πιο καυτές εξελίξεις από αγαπημένες σειρές και reality. Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς θα είναι συγκλονιστικές, αφού η κόρη της Άννας και του Δημήτρη φεύγει από τη ζωή. Ο Δημήτρης αποκαλύπτεται ότι έχει σκηνοθετήσει το θάνατό του προκειμένου να αποκαλυφθεί η παγίδα που είχαν στήσει ο Καρέλης με τον Ιάσονα. Όλα μοιάζουν ιδανικά για τους πρωταγωνιστές. Ο Δημήτρης εξηγεί στην Άννα τι έγινε, πως ήταν ο Ανδρέας στο κόλπο και οι δύο του ζουν ευτυχισμένοι μαζί με την κόρη του που θα γεννηθεί σε λίγους μήνες. Ωστόσο, στο αντίστοιχο τουρκικό σύριαλ στο οποίο βασίζονται οι παγιδευμένοι, ολοκληρώθηκε και ο τρίτος κύκλος. Εκεί η ιστορία συνεχίζεται και μετά τα όλα παραπάνω. Τι συμβαίνει τότε? Το δράμα θα εμφανιστεί ξανά στη ζωή τους, καθώς η κόρη τους πέφτει θύμα απαγωγής. Ο καιρός περνά και οι έρευνες παραμένουν άκαρπες, φέρνοντας ρήξη στη σχέση του Δημήτρη και της Άννας. Όλοι πιστεύουν ότι η μικρή δεν είναι πλέον στη ζωή. Η μόνη που δεν το δέχεται αυτό είναι η Άννα. Από την άλλη, ο Δημήτρης προσπαθεί να την κάνει να δει τη σκληρή αλήθεια. Αυτή η σύγκρουση θα είναι και η αιτία του χωρισμού τους. Στη μέση βρίσκεται πάντα ο Ανδρέας, που προσπαθεί να ηρεμήσει τα πνεύματα. Τελικά όμως αποδεικνύεται ότι η Άννα είχε δίκιο και η κόρη του ζει. Όταν τη βρουν όμως, τα χρόνια θα έχουν περάσει και εκείνη έχει δεθεί με τη γυναίκα που νόμισε για μητέρα της. Εκεί ξεκινάει ένας νέος αγώνας. Στη Τουρκία έχει ολοκληρωθεί και ο τρίτος κύκλος, στον οποίο οι αγαπημένοι μας ήρωες ζουν ακόμη πιο τραγικές περιπέτειες. Μετά το φινάλε που βρίσκει την Άννα και το Δημήτρη μαζί και ευτυχισμένους, έρχεται η σειρά για τις εξηγήσεις που πρέπει να δώσει εκείνος, για τις δύσκολες στιγμές που την ανάγκασε να βιώσει. Από την απόλυτη ευτυχία όμως, θα περάσουν και πάλι στο δράμα όταν η κόρη τους θα χαθεί. Το γεγονός αυτό θα συγκλονίσει τόσο τους ίδιους όσο και τις οικογένειές τους, ενώ δεν θα αργήσει να φέρει και τη ρήξη στη σχέση τους. Ο Δημήτρης, που δεν αντέχει να τη βλέπει να μαραζώνει μέρα με τη μέρα, προσπαθεί να την κάνει να συνειδητοποιήσει τη σκληρή αλήθεια, αφού είναι σίγουρος πως δεν υπάρχει πια καμία ελπίδα. Αυτός είναι και ο λόγος που θα οδηγήσει στο χωρισμό. Στο μεταξύ, η Άννα αποφασίζει να γίνει εισαγγελέας και έτσι, εκτός από προσωπική κόντρα, έχουν πια και επαγγελματική, αφού εκείνη δεν συνεργάζεται μαζί του. Αυτή τη φορά για να ξανά κερδίσουν το παιδί τους. Παράλληλα, θα βρεθούν αντιμέτωποι με μερικές ακόμη περίεργες υποθέσεις, τις οποίες θα κληθούν να δώσουν λύση. Ενώ η Χρύσα θα τα ξαναβρει με τον Νίκο, με τον οποίο θα αποκτήσει μία ακόμη κόρη. Το φινάλε δεν του τρίτου κύκλου, που προβλήθηκε τον προηγούμενο μήνα στην Τουρκία, βρήκε τον Δημήτρη και την Άννα και πάλι μαζί, ευτυχισμένους, να περιμένουν το τρίτο τους παιδί. Μείνετε συντονισμένοι με το κανάλι μας, εδώ στο Rose TV, για τα καυτά spoilers που έρχονται, με μια δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μας και με ένα κλικ στο καμπανάκι, για να μην χάνετε τα βίντεο και τα συγκλονιστικά spoiler που ανεβάζουμε.